Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα δούμε τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία από την πλευρά της αντιπολίτευσης, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει πως χάνουμε το Πάσχα λόγω ανικανότητας της κυβέρνησης. Συζητάμε λοιπόν την επικαιρότητα τώρα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Στέργιο Καλπάκη. Θα πάω αμέσως να τον συναντήσω. Είναι σε σύνδεση Skype. Καλό βράδυ από τη Λαμία. Πώς είστε? Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, εσείς λέτε ότι έχουμε μια αποτυχημένη συνταγή μέτρων και γι' αυτό μετά από 6 μήνες δεν πέφτουν τα κρούσματα και πάμε σε ένα Πάσχα με τόσους περιορισμούς. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι στη χώρα μας βρίσκεται σε εξέλιξη μια υγειονομική τραγωδία. Σήμερα δυστυχώς περάσαμε τις 10.000 ανθρώπινες απώλειες. Την ίδια ώρα στα νοσοκομεία βρίσκονται περισσότεροι από 800 διασωληνωμένοι. Επίσης, δεκάδες συμπολίτες μας περιμένουν στην αναμονή πρόχειρα διασωληνωμένοι προκειμένου να διασωληνωθούν ή να μπουν σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας. Και την ίδια ώρα η κυβέρνηση δημιουργεί μονίμως μια εικόνα τεχνητής εφορίας, ένα πλαστό κλίμα αισιοδοξίας. Εδώ και 4 περίπου μήνες ο Πρωθυπουργός μας λέει κάθε τόσο ότι βρισκόμαστε στο τελευταίο μίλι, ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική και η κυβέρνηση αντί να παρουσιάσει και να οργανώσει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της πανδημίας, λειτουργεί μόνο επικοινωνιακά. Και τι εννοώ σχέδιο έκτακτης ανάγκης? Επίταξη των ιδιωτικών κλινικών, ενσωμάτωση των στρατιωτικών νοσοκομείων στη μάχη της πανδημίας, σοβαρή επιδημιολογική επιτήρηση προκειμένου να ελέγχουμε τη διασπορά του ιού στην κοινότητα με μαζικά και συνταγογραφούμενα από τον ΕΟΠΗ μοριακά τεστ, έλεγχη στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στους εργασιακούς χώρους που είναι σύμφωνα με όλους τους επιστήμονες οι βασικές αιτίες υπερμετάδοσης του κορονοϊού, και για όλα αυτά δεν ακούμε τίποτα δυστυχώς. Ναι, μόνο που δεν είναι μόνο η δική μας χώρα, κύριε Καλπάκη. Τι διαφορετικό δηλαδή θα μπορούσε να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης? Και στη Γαλλία και στην Ιταλία και στην Γερμανία η πανδημία έχει χτυπήσει με τον ίδιο τρόπο όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Δεν είμαστε μόνο εμείς που ακολουθούμε αυτή τη συνταγή. Η συνταγή των lockdown και τα μέτρα είναι πάνω κάτω ίδια σε όλη την Ευρώπη, έτσι δεν είναι? Αναμφίβολα. Βρισκόμαστε σε μια παγκόσμια κρίση και σε μια κρίση με ευρωπαϊκή και διεθνή διάσταση. Κανένας δεν το αρνείται αυτό. Το ζήτημα είναι όμως σε κάθε χώρα τι υγειονομικές δυνάμεις κινητοποιείς, τι δομές, τι ανθρώπινο δυναμικό, ποια μέτρα παίρνεις προκειμένου να αντιμετωπίσεις την κατάσταση με τον κορονοϊό στη χώρα σου. Σε κάθε χώρα υπάρχουν και διαφορετικές συνθήκες. Εμείς από την αρχή της πανδημίας έχουμε παρουσιάσει ένα συνολικό σχέδιο, σε σημείο να γινόμαστε μονότονοι πολλές φορές για το τι πρέπει να γίνει προκειμένου να αντιμετωπίσουμε στοχευμένα την πανδημία. Έχουμε πει δηλαδή ότι πρώτο βήμα αντιμετωπίζουμε τη διασπορά του κορονοϊού στην κοινότητα με μαζικά τεστ και στοχευμένους ελέγχους στις αιστείες υπερμετάδοσης. Δεύτερο βήμα, ενισχύουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας προκειμένου να υπάρχει άμεση παρακολούθηση και φροντίδα στα περιστατικά με την αρχή, από την αρχή που θα νοσήσουν, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν σε τέτοιο βαθμό. Και τρίτο στάδιο, την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η οποία δεν υπάρχει ουσιαστική ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και η κυβέρνηση πολλές φορές χρησιμοποιεί λαθροχειρίες όσον αφορά και την ενίσχυση στο επίπεδο των μονάδων εντατικής θεραπείας, αλλά και την ενίσχυση, την ενίσχυση με προσλήψεις προσωπικού. Με αποτέλεσμα σήμερα να βρισκόμαστε σε αυτή την τραγική κατάσταση. Άρα υπάρχει ένα συνολικό πλαίσιο, μια συνολική πολιτική, η οποία κατά την άποψή μας δεν έχει υπάρξει όλο αυτό το διάστημα. Μάλιστα. Τώρα, η χθεσινή δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την μεσαία τάξη προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κόμματός σας. Επιστρέφουμε στη μεσαία τάξη, αυτά που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν έχει ένα δίκιο ο Πρωθυπουργός. Μετά τις τελευταίες εκλογές, ακόμη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ παραδέχθηκαν, κύριε Καλπάκη, ότι την ξεχάσατε εσείς τη μεσαία τάξη. Και ότι παίρνετε από τη μεσαία τάξη για να δώσετε τα βοηθήματα στους πολύ πολύ φτωχούς. Στους άπορους. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης αυτό που πραγματικά κάνει είναι να αρνείται να δώσει στη μεσαία τάξη αυτά που τη στερεί εδώ και 1,5 χρόνο. Και θα αναφερθώ σε πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα σκαριά και θα έρθει τις επόμενες μέρες ένα εργασιακό νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει κατάργηση του 8ωρου, απλήρωτες υπερορίες, ατομικές συμβάσεις, με λίγα λόγια, ζωή λάστιχο, δουλειά χωρίς δικαιώματα.
Την ίδια ώρα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα καταστήματα, έχουν ένα τρομακτικό πρόβλημα όσον αφορά το ιδιωτικό χρέος που συσσωρεύτηκε στην πανδημία και δεν ακούμε τίποτα από την κυβέρνηση όσον αφορά το ιδιωτικό χρέος και έχουν επίσης και πολύ σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας. Το ότι θα ανοίξει μια επιχείρηση με την άρση των μέτρων δεν σημαίνει ότι πατάω ένα κουμπί και ανοίγει η επιχείρηση. Χρειάζεται να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις ρευστότητας προκειμένου ένα μαγαζί να προμηθευτεί εμπορεύματα, προκειμένου να ελαφρυνθεί από βάρη που συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όχι με ευθύνες των επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επειδή έκλεισαν οι επιχειρήσεις τους λόγω των έκτακτων συνθήκων και λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας. Γι' αυτά δεν ακούμε τίποτα. Αντιθέτως, στις προτάσεις που κάναμε εμείς για μείωση του ιδιωτικού χρέους, για κούρεμα έως 60% και ρύθμιση του υπόλοιπου με 120 δόσεις και για ρευστότητα, προκειμένου οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να ανοίξουν με βιώσιμο τρόπο, προκειμένου να διατηρήσουν τις θέσεις και τις σχέσεις εργασίας, ακούσαμε μόνο ειρωνίες. Χλεβάστηκαν από την κυβέρνηση οι δικές μας προτάσεις. Και την ίδια ώρα, τα μέτρα τα οποία φέρνει ο κ. Μητσοτάκης και τα παρουσιάζει ως στήριξη της μεσαίας τάξης, στην πραγματικότητα πρόκειται για στήριξη των μεγάλων και των πολύ μεγάλων εισοδημάτων. Για παράδειγμα, όταν φέρνεις οριζόντια μείωση της φορολογίας επί των κερδών, αυτή τη στιγμή σε μια διάρκεια πανδημίας, σε μια καταστροφική οικονομική κατάσταση, πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κέρδη. Όταν φέρνεις, για παράδειγμα, παράταση της αναστολής της εισφοράς αλληλεγγύης που ίσχυε ήδη, αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας δεν πληρώνει καν εισφορά αλληλεγγύης γιατί δεν έχει εισοδήματα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο λέμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης με τα μέτρα τα οποία παίρνει στην ουσία ενισχύει τα μεγάλα και τα πολύ μεγάλα εισοδήματα, αλλά μένουν έξω από τα ραντάρ της πολιτικής η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας. Mm-hmm. Μάλιστα. Και για να κλείσουμε έτσι ένα σύντομο σχόλιο, κύριε Καλπάκη, από ό,τι καταλαβαίνουμε το επόμενο μεγάλο μέτωπο θα είναι τα εργασιακά. Εσείς μιλάτε για εργασιακή ζούγκλα, ακούμε βέβαια τον Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται fake news. Έτσι. Για εμάς είναι κάζους μπέλη τα εργασιακά. Αναφέρθηκα και σύντομα προηγουμένως. Αυτή τη στιγμή τι κάνει η κυβέρνηση. Δίνει τη δυνατότητα να δουλεύει κάποιος για ένα εξάμηνο 10 ώρες αντί για 8 ώρες και τις δύο παραπάνω ώρες που θα δουλεύει την ημέρα, δηλαδή την υπερορία, να μην την πληρώνεται με την προοπτική το επόμενο διάστημα να δουλεύει λιγότερες ώρες. Και όλο αυτό θα ρυθμίζεται μέσα από μια ατομική σύμβαση, δηλαδή μέσα από μια ατομική διαπραγμάτευση του εργαζόμενου με τον εργοδότη. Σαν να είναι δηλαδή ο εργαζόμενος και ο εργοδότης ισότιμα μέρη σε μια σχέση. Σε μια χώρα με 1 εκατομμύριο ανέργους που μπορεί να φτάσουν και το 1,5 εκατομμύριο, αυτό σημαίνει ότι θα διευρυνθούν οι συνθήκες εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Αυτή τη στιγμή ένα στους 4 εργαζόμενους δεν πληρώνονται τις υπερορίες τους παράνομα. Και αυτή η διαδικασία πάει να νομιμοποιηθεί αυτή τη στιγμή με τον νόμο τον οποίο φέρνει ο κ. Χατζηδάκης. Περιμένουμε να δούμε και το νομοσχέδιο. Αυτή τη στιγμή η εικόνα που έχουμε διαμορφώσει είναι από τις δηλώσεις του κ. Χατζηδάκη και από τις διαρροές που γίνονται στα μέσα ενημέρωσης. Αλλά όλη αυτή η εικόνα που σχηματίζεται αυτές τις μέρες μας κάνει να ανησυχούμε πάρα πολύ και είναι σίγουρο ότι μαζί με την κοινωνία και τους εργαζόμενους θα αντιδράσουμε μαζικά και δυναμικά με πρώτο σταθμό την απεργία της 6ης Μαΐου. Στις αρχές Μαΐου λοιπόν τα υπόλοιπα, μετά τις γιορτές του Πάσχα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για απόψε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Καλές γιορτές. Καλό βράδυ. Επίσης.